Τους χαιρετισμούς μας στους κριτικούς του Ωρεοκάστρου, με τους οποίους έχουμε ξεκινήσει μια ξεχωριστή έτσι επικοινωνία. Μας στέλνουν και τα μηνύματά τους, μας παρακολουθούν και για να ανταποδώσουμε αυτή την ξεχωριστή σχέση που έχουμε χτίσει γενικά και την αγάπη που μας δείχνουν, πάμε να συνδεθούμε μαζί τους με αφορμή και τη μάχη της Κρήτης και τους εορτασμούς και το γεγονός εκεί ότι οι άνθρωποι, δραστήριοι άνθρωποι, τίμησαν την ιστορική επέτειο 81 χρόνια μετά. Γιώργος Καπετανάκης, κύριος Καπετανάκης, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Κριτών Ωρεοκάστρου και Φίλων, ο Ερωτόκριτος. Πρόεδρε, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα, την καλησπέρα μας από το Ωρεόκαστρο. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε, σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής Κρήτη σήμερα και σε ολόκληρη την Κρήτη φυσικά. Να είστε καλά. Λοιπόν, συνεργαστήκατε και με τη Δημοτική Αρχή του Ωρεοκάστρου και προχωρήσατε για ακόμα μία χρονιά σε μία εκδήλωση τιμής και μνήμης με αφορμή την επέτειο. Βεβαίως, ακριβώς έτσι, θεωρούμε ότι ούτως ή άλλως εξορισμού μέσα στους λόγους ύπαρξης ενός πολιτιστικού συλλόγου είναι και η μετάδοση των πολιτιστικών αξιών, της ιστορίας, των αξιών όπως είναι η ελευθερία, η δημοκρατία, η αγάπη για την πατρίδα. Και όλα αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, πρέπει να τα τονίζουμε, πολύ δε περισσότερο σε μια εθνική επέτειο όπως είναι η μάχη της Κρήτης, που είναι κάτι το μοναδικό, ένα φαινόμενο θα έλεγα πρωτοφανές στα παγκόσμια χρονικά, όταν οι παππούδες μας δεν φοβήθηκαν και ουσιαστικά άοπλοι στάθηκαν απέναντι στον πάνωπλο και βάρβαρο εισβολέα. Τι και αν βρίσκεστε χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα σας, από την Κρήτη, νομίζω δεν παίζει κανένα ρόλο σημαντικό η συγκεκριμένη απόσταση, καθώς είναι σαν να βρίσκεστε εδώ. Και η συμμετοχή από ό,τι έχω ενημερωθεί και στις δράσεις του συλλόγου σας, αλλά και στην επέτειο, ήταν συγκινητική και πολύ μεγάλη. Πραγματικά, πραγματικά έχετε δίκιο κύριε Παναγιωτόπουλε. Έτσι ήταν. Είχαμε μια μεγάλη συμμετοχή. Έγινε σε συνεργασία και με τη βοήθεια και του Δήμου Ωρεοκάστρου και με την βοήθεια και της ομάδας ριζίτικου τραγουδιού του Πολιτιστικού Συλλόγου Κατοίκων Νέας Πολιτείας Ευόσμου. Αρχικά έγινε εδώ στο Μνημείο των Κριτών Μάχων που βρίσκομαι και αυτή τη στιγμή στο Δημαρχείο του Ωρεοκάστρου. Έγινε η επιμνημόσυνη δέηση, μια σύντομη ομιλία η οποία έγινε η ιστορική αναφορά της ημέρας και τονίστηκε όλα τα ιστορικά γεγονότα καθώς και η σημασία που είχε η μάχη της Κρήτης για την εξέλιξη στη συνέχεια όλου του πολέμου. Έγινε η κατάθεση των στεφάνων από τη Δημοτική Αρχή, από εμάς, από τον Σύλλογο Κατοίκων Νέας Πολιτείας. Το ριζίκο τραγούδι, το οποίο ήταν εξαιρετικό, ναι. Ένα παραδοσιακό κριτικό κέρασμα και νομίζω ότι απλά, αλλά δώσαμε το στίγμα της ημέρας... Μαντινάδες ακούστηκαν. Ακούστηκαν και μαντινάδες, ακούστηκαν. Μία και μαντινάδες, χαρακτηριστική βέβαια. Την είδαμε βέβαια. Ναι. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Θυμάμαι ή δεν ξέρω ποια λέτε, αυτή που είχαμε γραμμένη πάνω στα... Τα κεράσματα. Η Κρήτη είναι επανάσταση, νομίζω αυτή. Η Κρήτη είναι επανάσταση, αντίσταση του Φέκη. Γι' αυτό πάντα περήφανοι και δοξασμένοι στέκει. Με αυτή τη μαντινάδα σας λέμε μια ξεχωριστή καλησπέρα. Να παραμείνετε το ίδιο δραστήρι, να συνεχίσουμε αυτή την επικοινωνία. Η πόρτα του ομίλου και της εκπομπής είναι ανοιχτές βέβαια, ανοιχτή. Και με το καλό πρόεδρο τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλό σας απόγευμα. Καλή αντάμωση. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά.